Η δική μου πληροφόρηση λέει ότι περιμένει τις δημοσκοπήσεις να παγιωθεί στην πρώτη θέση. Περιμένει και μαθαίνει παρασκηνιακά τον παπετίαρ, αυτό που παίζει τις μαριονέτες, τον Τσίπρα, τον Αλέξη, που ξέρει ότι είναι πίσω από όλα αυτά. Περιμένω να δει αν θα τον αποκλείσουν με κάποιο τρόπο τελείως, αν θα το διαγράψουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Στα τσακίδια. Αν δεν γίνει αυτό και αν δει ότι το ξαναπαίρνει το κόμμα δημοσκοπικά, θα ξανακατέβει ο... Τι λέει το άτομο. Και εδώ είναι η αποκάλυψη. Πάμε στο τέταρτο σενάριο. Θα σας πω κάτι. Βγήκε πριν από μέρες κάτι που μαθαίνω ότι δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα, αλλά μαθαίνω ότι έχει πέσει, και τώρα είναι είδηση εδώ, έχει πέσει στα τραπέζια διευθυντικών καναλιών, στελεχών καναλιών. Τι είπατε! Μαθαίνω ότι είναι δύο τα κανάλια, αρχικά μεταξύ σοβαρού και αστείου. Και στην πορεία μεταξύ, μη γελάς, Φωτεινή. Μας πρόλαβε ο γέλωτας, Γιώργο μου. Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Έχει πέσει λοιπόν σε τραπέζια δύο τηλεοπτικών σταθμών το όνομα του κυρίου Κασελάκη για να ασχοληθεί με την τηλεόραση. Το ρίξε. Μπαμ! Δεν είναι σωστά. Όταν έλεγε θα ξεδοντιάσει δικαστές και δημοσιογράφους. Αυτό να δω να δώσει ο λαφούς της εκπομπής στο Κασελάκη. Και τι άλλο στον κόσμο. 500-135.000. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι είδους εκπομπής σχεδιάζεται για τον κύριο Κασελάκη. Πότε άνοιξε αυτό το κανάλι. Αν γινόταν αυτό, θα είχε ιδιαίτερη, μην πω ιδιαίτατη επιτυχία, κυρία. Ναι, ναι. Βλέπω να χάνει το χώρο, τον μπλοκάρουνε νομίζω. Αλεπού TV. Κάνε like και εγγραφή.